Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία ακόμη εκπομπή, μία ακόμη τηλεοπτική και ραδιοφωνική αναμέτρηση ανάμεσα σε υποψηφίους που αφορούν αυτή τη φορά τις περιφερειακές εκλογές και να καλωσορίσουμε εδώ στα στούντιο της Αλήθειας. Έχουμε μαζί μας δύο υποψήφιους περιφερειάρχες. Να ξεκινήσω αλφαβητικά από τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, επικεφαλής του συνδυασμού Άλμα Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας κύριε Μουτζούρη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιάννης Πιλάνης, επικεφαλής του συνδυασμού, υποψήφιος περιφερειάρχης επίσης, υποψήφιος περιφερειάρχης, επικεφαλής του συνδυασμού Συμπαράταξη Πολιτών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Σπιλάνη. Και μαζί μου και δύο υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, πάλι αλφαβητικά θα τους παρουσιάσω, τον κύριο Γιώργο Αμπαζή, υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης και υποψήφιο περιφερειάρχη τον κύριο Σταύρο Τάσο, και τον κύριο Στέλιο Καμπούρη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το ψηφοδέλτιο «Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο» του Παναγιώτη Χριστόφα. Ναι, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και φαντάζομαι ότι θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τους υποψήφιους περιφερειάρχες. Όλοι θα έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας προκειμένου να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Και αν μας μείνει χρόνος, θα μπορέσετε και οι ίδιοι να έχετε 1 δίλεπτο που να αφορά την τελική σας τοποθέτηση, να αξιολογήσετε και να προτάσετε αυτό που θεωρείτε σημαντικό. Κύριε Μουτζούρη, κύριε Σπιλάνη, και σε εσάς βέβαια αντίστοιχα, κυρία Μπαζή και κυρία Καμπούρη, το 2011. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έμπαινε τότε ήταν η δημιουργία μιας περιφερειακής συνείδησης. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε όλοι πως το εννοούσαν οι νησιώτες και οι πολίτες, το να υπάρχει δηλαδή μια συνείδηση να έχει καλλιεργηθεί και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που απαρτίζουν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 9 χρόνια μετά, θεωρείτε ότι αυτό έχει επιτευχθεί? Έχουμε περιφερειακή συνείδηση? Κύριε Μουτζούρη. Θεωρώ ότι δεν έχει αποκτηθεί αυτή η συνείδηση περιφερειακή και το διαπίστωσα περιφερόμενος στα νησιά της περιφέρειας όπου είμαι υποψήφιος. Διαπίστωσα ότι σε κάποιες περιπτώσεις αντιθέτως έχει οξυνθεί η διαφορά ανάμεσα στα νησιά και σε κάποιο μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, άποψη ότι υπάρχει ένας λεσβοκεντρισμός όπου είναι Λέσβος είναι η έδρα της περιφέρειας και πληθυσμιακά το μεγαλύτερο νησί και έχω ακούσει διαμαρτυρίες έντονες ότι ο λεσβοκεντρισμός αυτός δεν επιτρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη σύμπνοια. Άρα, εν κατακλείδη σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν έχει επιτευχθεί και είναι ένα, αν θέλετε, μειονέκτημα μέχρι σήμερα του θεσμού της περιφέρειας. Όπου η περιφέρεια, ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε, σε άλλες χώρες προϋπήρχε, ακριβώς για να υπάρξει αυτή η σύμπνοια και το να έρθουν κοντύτερα οι επιμέρους συνιστώσεις της περιφέρειας. Όχι, δεν έχει επιτευχθεί. Επειδή έχουμε χρόνο, μπορώ να σας απευθύνω το αμέσως επόμενο ερώτημα, το οποίο θα είναι κοινό και για τους άλλους. Τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό, ο δικός σας συνδυασμός? Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε να αποκεντρωθεί η εξουσία από το κέντρο της Λέσβου προς τα νησιά, προς τους τέους νόμους. Να δοθούν πίσω αρμοδιότητες που υπήρχαν και αφαιρέθηκαν. Και αυτά δεν αφορούν μόνο στα γραφειοκρατικά θέματα, αλλά και στο ουσιαστικά. Δεν είναι δυνατόν όλοι να πρέπει να πάνε στη Λέσβο για να πιστοποιηθούν ότι είναι επιπαράδειγματι αμαία. Δεν είναι δυνατόν όλα τα εφοριακά θέματα να πρέπει να πηγαίνουν στη Λέσβο. Δεν είναι δυνατόν να όλοι οι υπάλληλοι που συνομίλησαν στις περιφερειακές ενότητες να θεωρούν ότι υπάρχει χάσιμο χρόνο, υπάρχει έλλειψη αρμοδιοτήτων αποκεντρωμένη, αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Άρα, αυτό που θα κάνουμε, θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτό το θέμα, να δώσουμε πίσω αρμοδιότητες σε μέρους συνιστώσεις της περιφέρειας. Κύριε Σπιλάνη, αντίστοιχα το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Καλλιέργεια περιφερειακής συνείδησης, αν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάτι καινούργιο που λέμε όλοι. Δεν έχει καλλιεργηθεί καθόλου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση περιφερειακή πολιτική. Συνέχισε η περιφέρεια να λειτουργεί όπως οι νομαρχίες, εκτελώντας έργα τοπικής σημασίας και επομένως δεν υπήρξε η ιδέα ότι υπάρχουν κοινά πράγματα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η άποψή μου όμως είναι ότι υπάρχουν κοινά πράγματα, το πώς θα κάνεις τουριστική πολιτική, το πώς θα κάνεις αγροτική πολιτική, το πώς θα κάνεις πολιτική μεταφορών. Όλα αυτά τα θέματα είναι οριζόντια, με ιδιαιτερότητες σε κάθε νησί. Μπορεί κανείς, αλλά όμως πρέπει να έχει μια
ενιαία άποψη τι θέλει να κάνει για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και κυρίως αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα στο σύνολο των νησιών είναι ότι έχουν χαμηλή ελκυστικότητα στην προσέλκυση επιχειρήσεων και κατοίκων. Αυτό είναι οριζόντιο. Προφανώς δεν θα το λύσεις με τον ίδιο τρόπο στους Φούρνους και στην Λέσβο, αλλά πρέπει να έχεις αυτή την ενιαία άποψη, διότι το πρόβλημα συναντιέται σε όλα τα νησιά. Υπάρχουν σε όλα τα νησιά προβλήματα πληθυσμιακά, υπάρχουν σε όλα τα νησιά το ίδιο πρόβλημα. Στο κάθε νησί, έτσι. Με ιδιαιτερότητες του, να σας πω κάτι. Εγώ που μελετάω τα νησιά 30 χρόνια, η Φούρνη ήταν το μοναδικό νησί που την περίοδο 51-81 είχε αύξηση πληθυσμού, όταν όλα τα υπόλοιπα είχαν μείωση. Είχε την ιδιαιτερότητά του που ήταν ο ελευτικός τομέας, που ήταν πολύ ισχυρός και κράταγε τον πληθυσμό. Στα άλλα νησιά οι άνθρωποι έφευγαν. Επομένως, υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες και πρέπει να τις δούμε με έναν τρόπο διαφορετικό, όμως σε μια ενιαία πολιτική η οποία θα στοχεύει στο πώς θα ανατρέψουμε τη συρρήκνωση, την οικονομική και την πληθυσμιακή συρρήκνωση των νησιών. Αυτό είναι κοινό πρόβλημα. Κοινά είναι τα προβλήματα της νησιωτικότητας, η απομόνωση, η μικρή κλίμακα, δηλαδή η αναπτυξιακή πολιτική των νησιών είναι η ίδια με την αναπτυξιακή πολιτική, διαφορετική από την υπηρετική χώρα. Επομένως, με τα κοινά μέτρα μπορεί κανείς να δει πώς θα λειτουργήσει, εξειδικεύοντάς τα προφανώς σε κάθε νησί διαφορετικά. Αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας. Και διοικητικά, για να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση. Έχετε λίγο χρόνο, βέβαια. Και διοικητικά, προφανώς υπάρχει η λογική του σχεδιασμού πρέπει να είναι διαφορετική. Δηλαδή, υπάρχει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που πρέπει να λειτουργήσει όχι όπως τώρα, και από εκεί και πέρα μπορεί ο σχεδιασμός να γίνεται ο επιμέρους σχεδιασμός, η εξειδίκευση με τοπικές επιτροπές διαβούλευσης, όπου θα συμμετέχουν οι τοπικοί εκπρόσωποι, ώστε να μπορέσουν να δώσουν τον ιδιαίτερο τόνο που ζητάμε για κάθε νησί ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αμπαζή, να ξεκινήσω από εσάς. Ίδια ο ερώτημα. Θα έλεγα, κυρία Μέντα, ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή της αντίληψης που κυριαρχεί, και ενώ της αστικής αντίληψης, διότι και στο τραπέζι το σημερινό, αλλά και στην κοινωνία και στην οικονομία, συγκρούνται δύο αντιλήψεις. Η αντίληψη η αστική και η σοσιαλιστική που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Λαϊκή Σπήρωση. Και οι δύο προηγούμενοι συνομιλητές έβαλαν καθαρά το ζήτημα για ενιαία αντίληψη. Πώς μπορεί ένα αστικό κράτος, μια καπιταλιστική οικονομία, να βάλει ενιαία τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν στα νησιά του Ανατολικού Ακριτικού Αιγαίου. Αυτό είναι αδύνατον, διότι υπάρχουν, το είπε πολύ καθαρά ο κ. Πιλάνης, για επιχειρηματικά συμφέροντα δεν προσελκύονται. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολιτική η οποία καθορίζεται από το ποιος έχει στη συγκεκριμένη οικονομική και πολιτική περίοδο τα συμφέροντα. Και επειδή ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, να θυμηθούμε την πολιτική της Βιάλ, να θυμηθούμε την πολιτική της Βαβακουργίας που ήρθαν να στήσουν Βαβακουργία επί πολιτικής Παπανδρέου Πασόκ στοιχείο, να θυμηθούμε τις Τουρθοκάμινους στο Αρμόλια που ήρθαν να κάνουν εκτροφείο. Ήταν λοιπόν πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, με την πολιτική των ΕΣΠΑ που διοχετεύονται σε επιλεγμένα προγράμματα. Καταρχάς οι περιφέρειες δεν έγιναν για το καλό του λαού, έγιναν για το καλό των λόμπι και των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα συγκεκριμένων μονοπωλίων, και αυτή η πολιτική τι στόχευση έχει? Έχει στο να δώσει κίνητρα και να διοχετεύσει τα συγκεκριμένα κεφάλαια. Να θυμηθούμε το δρόμο Χίου Καρδαμήλων, η οποία έγινε για τη συγκεκριμένη ιχθυοκαλλιέργεια που πήγε μέχρι τα Χωριδάκια. Εμείς που πηγαίναμε στο Δημοτικό Σχολείο Σικιάδας, επί 30 τόσα χρόνια υποφέραμε στο Μιλιγκά με τον δρόμο που υπήρχε. Και επειδή υπόθηκε πάλι για τα ζητήματα των Φούρνων και την Αλία, εδώ πέρα ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υποστήριξε η Περιφέρεια το μέτρο όπου ανοίγει τα μάτια των δικτύων σε τέτοιο βαθμό που σκοτώνει την παράκτεια Αλία και διώχνει από το Ακριτικό Αιγαίο, από τα νησιά που μιλάνε Θερμοπύλες και τους κατοίκους. Προχτές ήμουν στα Ψαρά, αυτό ήταν το παράπονο των παράκτειων Αλίων, είναι ότι τα μάτια των δικτύων είναι τέτοια που απαγορεύουν την Αλία. Άρα λοιπόν, και κλείνω, αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, οι γιώτες, συγκρούνται δύο αντιλήψεις, η αντίληψη που θέλει
το στρατηγικό κεντρικό σχεδιασμό, η πολιτική του ΚΚΕ, όπου ο κάθε τόπος θα αναπτύσσει τα δικά του δεδομένα. Και να κλείσω με τούτο εδώ. Για ποιο τουρισμό μιλάμε όταν σήμερα ο εισαγγελέας του νησιού κάλεσε συγκεκριμένους ανθρώπους προκειμένου να δει το θέμα της κλινικής τεχνητού νεφρού που δεν έχει τους αντίστοιχους γιατρούς που απαιτούνται, ώστε οι συμπατριώτες μας που θέλουν να έρθουν για το καλοκαίρι να έχουν και την ανάλογη ιατρική περίδαψη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε γιατί θα για... επανέλθουμε στο κομμάτι του τουρισμού. Δεν το μιλάμε λοιπόν είναι ένα πολύ για μεγάλο θέμα. Μια αντίληψη, μιλάμε για στρατηγική του κεφαλαίου που χτυπά τους λαούς, τους ντόπιους πληθυσμούς στο κεφάλι. Κύριε Καμπούρη. Κυρία Μέντα, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε και να μεταφέρω τον χαιρετισμό του υποψήφιου περιφερειάρχη μας, του Παναγιώτη του Χριστόφα, ο οποίος θα ήθελε να ήταν σήμερα εδώ. Όμως υπήρχε προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νησί της Λίμνου και ως εκ τούτου εκπροσωπώ εγώ τον συνδυασμό μας «Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο». Είχα τη χαρά, κυρία Μέντα, το 2010, τη χρονιά δηλαδή που διαβουλευόταν ο Καλλικράτης, να είμαι εκλεγμένος στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Εκεί λοιπόν, εξετάζοντας ένα από τα ζητήματα που έμπαινε, ήταν η περιφερειακή συνείδηση. Είχα εκφράσει την άποψη και εκ του αποτελέσματος δυστυχώς επιβεβαιώνομαι ότι για να επιτευχθεί η περιφερειακή συνείδηση στην νησιωτικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο βαριά από ό,τι σε μια στεριανή περιφέρεια. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε ξεχωριστές γεωγραφικές οντότητες ως νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα να πετύχεις την περιφερειακή συνείδηση όταν αναγκάζεσαι να πας σε διαφορετικές κατανομές κονδυλίων υπέρ ή σε βάρος κάποιου άλλου νησιού. Όχι μόνο περιφερειακή συνείδηση δεν αποκτάς, απέναντίας ενισχύεις την ανταγωνιστικότητα. Και έρχεται μετά το 38-52 που ήταν ο Καλλικράτης το 2010. Ξέρετε, έχει ψηφιστεί ένας άλλος νόμος τώρα, ο Κλισθένης 1, γιατί κατά δηλώσεις υπάρχει και ο Κλισθένης 2, που θα αναφερθεί μετά στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων. Τρία σημεία αλλάζει ο Κλισθένης 1 στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το τρίτο ξέρετε ποιο είναι? Χωρίς, λέει, να υπαναχωρούμε από την προσπάθεια καλλιέργειας της ενιαίας περιφερειακής συνείδησης, ενισχύσαμε το ρόλο και το λόγο των τοπικών κοινωνιών, ώστε να αισθάνονται πιο κοντά στο θεσμό της ερητής περιφέρειας. Ξέρετε με ποιον τρόπο? Δίνοντας το δικαίωμα στον χωρικό αντιπεριφερειάρχη να συγκαλεί και να συνομιλεί με τους τοπικούς περιφερειακούς συμβούλους και να διαμορφώνουν τα τοπικά ζητούμενα. Αυτό θα μου πεις είναι κακό? Όχι. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί κάθε τόπος έχει. Είναι πάρα πολύ καλό. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι έτσι εντείνονται τα διεκδικητικά πλαίσια. Είναι άκρως ανταγωνιστικά τα αιτήματα για το κάθε νησί, κυρία Μέντα, και ως εκ τούτου θέλω να πιστεύω, για να είμαι και μέσα στο χρόνο, ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε την περιφερειακή συνείδηση θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ποια είναι αυτή? Στο κοινό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, που έγινε πριν μερικούς μήνες και λίγο πριν την ψήφιση, υπήρξε ένα κείμενο όπου με 10 στρατηγικές επιλογές για διοικητική μεταρρύθμιση εμείς προτείνουμε την διεύρυνση της συμμετοχής των περιφερειών και των Δήμων σε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα αποσκοπούν με ποιοτικά χαρακτηριστικά της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της εγκύτητας στους πολίτες να περάσουμε σε αυτό το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για να καταφέρουμε να περάσουμε και στα νησιά την περιφερειακή συνείδηση με αυτές τις τρεις βασικές αρχές που προανέφερα και που είναι αρχές αυτοδιοικητικών συνεδρίων, έτσι όπως αποτυπώνονται στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο των 10 σημείων. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε επόμενη ερώτηση και θα ξεκινήσω από τον κύριο Σπυλάνη. Κύριε Σπυλάνη, βρισκόμαστε στη Χίο. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχετε την ευκαιρία και τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, να ενημερωθείτε για τη Χίο, για το αμυγός κομμάτι του νησιού. Θέλω να μου πείτε, ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχετε καταγράψει εσείς να υπάρχει στη Χίο? Στη Χίο έρχομαι το 1987, επομένως έχω μια πολύ καλή εικόνα της Χίου σε όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα δύο προβλήματα μεγάλα. Το ένα είναι ο πολύ ανεμικός παραγωγικός ιστός της Χίου. Σχεδόν τίποτα δεν παράγεται στο νησί και να βγαίνει προς τα έξω, εκτός από τη μαστίχα η οποία είναι το ισχυρό χαρτί. Τα υπόλοιπα συμπεριλαμβανόμενου και του τουρισμού
βρίσκεται πάρα πολύ πίσω. Επομένως, χρειάζεται μια διαφορετική ενίσχυση της παραγωγικής δομής. Η δική μας αρχή είναι από το χωράφι στο ράφι και στο τραπέζι του τουρίστα, άρα σύνδεση αγροδιατροφής τουρισμού με πολιτισμό και περιβάλλον. Οι τέσσερις πυλώνες της ανάπτυξης που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και έχοντας υπόψη ότι ο μεσαιωνικός χαρακτήρας της Χίου είναι αυτό το οποίο της δίνει τη διαφορετικότητα από τα άλλα νησιά, πρέπει κανείς να δει πώς αυτά τα παντρεύει στο ειδικό σχέδιο για τη Χίο. Όμως οι γενικές αρχές, όπως τις ανέφερα, ταιριάζουν σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τους Φούρνους μέχρι τη Λίμνο. Αλλά η εξειδίκευση προφανώς μεσαιωνικός χαρακτήρας στη Χίο δεν θα το πει κανείς για τη Λίμνο, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρα η εξειδίκευση που εννοούμε. Απ' την άλλη μεριά, το δεύτερο θέμα, κυρίως υποδομών, που το θεωρώ τραγικό και για τη Χίο αλλά και στα άλλα νησιά, το πρόβλημα είναι σημαντικό, είναι το θέμα του νερού. Δεν είναι δυνατόν ένα θέμα τόσο σημαντικό να έχει μείνει κάτω από το χαλί τόσα χρόνια. Η περιφέρεια, μπορεί ο Δήμος να έχει την αρμοδιότητα κυρίως σε ό,τι αφορά την ίδρυυση των κατοίκων, αλλά χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης νερών που θα περιλαμβάνει και όλα τα έργα, τα συνοδάργα που χρειάζονται, με ήπιες παρεμβάσεις. Οι συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συζητούν ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη λογική των μεγάλων φαραωνικών έργων που επηρεάζουν πολύ το περιβάλλον. Χρειάζονται ήπιες παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και την καλύτερη ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εδώ. Πρέπει όλα αυτά να τα συνυπολογίσουμε σε ένα σχέδιο. Επομένως, ως υποδομή θεωρώ κρίσιμη για την καθημερινότητα του πολίτη της Χίου είναι το νερό. Κύριε Μουντζούρη, αντίστοιχα εσείς, ποιο είναι το πρόβλημα που έχετε καταγράψει ότι είναι το πιο σοβαρό για τη Χίου και πώς το αντιμετωπίζετε? Εγώ διαπίστωσα και κατά την αντίληψή μου δύο είναι τα θέματα τα πιο σημαντικά. Το ένα είναι θεσμικό και το άλλο είναι τεχνικό. Πάρω πρώτα το θεσμικό. Έχω διαπιστώσει και έγινα αποδέκτης πολλών παραπώνων ότι οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι αιρετοί, στο επίπεδο της περιφέρειας, αποστερήθηκαν δυνατοτήτων να προγραμματίζουν, να αποφασίζουν και να εκτελούν σχέδια αναπτυξιακά σε όλα τα επίπεδα το νησί. Όλα πέρασαν στο κέντρο της περιφέρειας. Είναι ένα θέμα που το έχω ακούσει από όλους να λέγεται και να είναι ένα παράπονο έντονο ότι η Χίος, η οποία κατάφερε να είναι θαλασσοκράτηρα χώρα, δύναμη νήσος, να ελέγχει το μεγαλύτερο ποσοστό της ναυτιλίας της χώρας μας, που είναι θαλασσοκράτηρα, και αυτή δεν μπορεί να αποφασίσει για την ίδια ποια θέματα πρέπει να προωθηθούν στο τεχνικό επίπεδο και σε άλλα επίπεδα. Το δεύτερο θέμα που διαπίστωσα είναι ότι έχει μείνει πίσω σε έργα υποδομής. Και όταν λέω έργα υποδομής, αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο συνάδελφός μου, ο κ. Σπυλάνης, στη διαχείριση των εδατικών πόρων. Η διαχείριση των εδατικών πόρων σε όλα τα νησιά, γενικότερα, όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Όμως, αν μείνουμε στο επίπεδο της περιφέρειας, νομίζω ότι η διαχείριση των εδατικών πόρων στοιχείο υστερεί καταφανώς. Και ένα αποτέλεσμα αυτής της υστερήσεως είναι το πόσιμο νερό που υπάρχει στοιχείο και στην πόλη της Χίου. Πρέπει να δούμε με πολύ σοβαρότητα το διαχείριση των εδατικών πόρων της νήσου και υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής και βέβαια με σεβασμό απόλυτο στην ισορροπία της φύσεως και την οικολογική ισορροπία. Ακόμη είναι το θέμα των τεχνικών έργων συγκεκριμένων. Χρόνια ασχολούμαστε με τα λιμάνια, ακούω για τα προβλήματα τα λιμενικά της νήσου. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να δοθεί μια λύση. Χρόνια ακούω για το θέμα του αεροδρομίου, που είναι ένας αναστατικός παράγοντας σε πολλά θέματα της Χίου, να είναι στο ίδιο σημείο. Μονίμως ακούω ότι υπεγράφει η μία σύμβαση, η άλλη σύμβαση, το ένα έργο μελετάται, το άλλο έργο μελετάται, όμως δεν είδα κάτι να έχει γίνει. Επίσης, το δικό δίκτυο και στα άλλα τα νησιά δεν είναι πολύ καλό, αλλά στη Χίο ενδεχομένως να είναι χειρότερο. Και δεν είδα κάποιο αναπτυξιακό έργο οδικό να εξετελέσθη, να ολοκληρώθηκε σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Κατά συνέπεια, δόσιμο αρμοδιοτήτων στοιχείο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να σχεδιάζει και να προγραμματίζει στο θέμα της ναυτιλίας και σε άλλα θέματα και ταυτόχρονα να πρέπει να αναπτύξουμε την τεχνική υποδομή, την υποδομή της σε έργα συγκοινωνιακά, στα οποία υστερεί καταφανώς η σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπούλη. Ναι. Για το συνδυασμό τον δικό σας, τον συνδυασμό του Παναγιώτη Χριστόφα, ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί πιο έντονα στη Χίο? Κυρία Μέντα, κανείς δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το πλαίσιο το οποίο μπήκε
και είναι πια οι περιβόητες υποδομές για τις οποίες να θυμίσω ότι έχουν δοθεί στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους δεκάδες εκατομμυρίων. Πολλά χρήματα. Και εμείς φτάνουμε σε λίγο να μπούμε στη σύνταξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και θα πρέπει μέχρι τέλος του 20 να υποβληθεί για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 660 εκατομμύρια παρακαλώ προβλεπόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή διπλασιασμό των πόρων και εμείς ακόμα μιλάμε για υποδομές. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι γεγονός ότι έχουμε ζητούμενα στις υποδομές. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι το νερό και ως εκ τούτου θα πρέπει να δούμε η εμπλοκή της περιφέρειας με ποιες συνέργειες και με ποιες στρατηγικές στόχευσης θα καταφέρει να ξεπεράσει επιτέλους αυτά τα εμπόδια και νομίζω ότι είναι με μια μεθοδική δουλειά ξεπερνούνται εύκολα αυτά τα ζητούμενα ώστε να αποδοθούν οι υποδομές που είναι σε εξέλιξη για το τελικό σκοπό που έγινα. Βεβαίως, τι να πω, δηλαδή να επαναλάβω κι εγώ για το αεροδρόμιο, για τα λιμάνια. Κοιτάξτε, να δείτε, κυρία Μέντα, με βάση λοιπόν αυτό το πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στη Χίο και είναι τα υπαρκτά προβλήματα ως υποδομές, επιτρέψτε μου μετά από την ενασχόληση των 25 χρόνων και με την ευθύνη που αναλογεί προσωπικά σε μένα από αυτή μου την ενασχόληση, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στη Χίο, δεν ξέρω ίσως τα άλλα νησιά τι γίνεται, είναι και το πρόβλημα της συνεννόησης. Κάποια στιγμή, κυρία Μέντα, θα πρέπει όλοι εμείς που ζητάμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και τους λέμε ότι εμείς θα αγωνιστούμε για τα δίκαια αιτήματά τους και την υλοποίηση των προγραμμάτων που αποτυπώνονται σε δεκάδες σελίδων σε ηλουστρασιόν χαρτί, να κατανοήσουμε ότι την επομένη της εκλογικής διαδικασίας, ανεξάρτητα εμένα αν μου αρέσει η όψη του φίλου μου και συναδέλφου Γιώργη, τυχαία λέω το όνομα, ή αν του Γιώργη αρέσει η δική μου φάτσα, να το πω πολύ απλά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να βάλουμε τα ζητούμενα του τόπου μας, χωρίς προαπαιτούμενα, στο τραπέζι της συζήτησης και να συναποφασίσουμε τον τρόπο συνεργασίας, συνευθύνης και συνεργειών για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά, κυρία Μέντα, επιτρέψτε μου να πω ότι για παράδειγμα το φράγμα Κόρες Γεωφύρη, αυτό το πολυπόθητο, έτσι. Να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, πριν την κυρία Καλογύρου, είχε καταφέρει να ξεμπλοκάρει κάποια πράγματα, είχε πάρει την επίβλεψη πια εδώ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, είχαν γίνει κάποιες ενέργειες. Και έρχονται τώρα 5 χρόνια, μάλιστα η κυρία Συντήλα Κατερίνα, η διευθύντρια τότε των τεχνικών υπηρεσιών. Το χρόνο, κυρία, ναι, είχε δώσει τον καλύτερο σε αυτό. 5 χρόνια, κυρία Καλογύρου, τι έκανε για αυτό το περίβολο του φράγμα. Είναι δυνατόν, περάσανε 5 χρόνια. Και ακόμα συζητάμε για το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Άρα λοιπόν, βλέπουμε τις εκκρεμότητες, τις αντιμετωπίζουμε άμεσα, να τελειώνουμε με αυτά τα παλιά και αμέσως συνεννοούμαστε με το σύνολο των εκλεγμένων πλέον περιφερειακών συμβούλων και σε συνεχή ζήμωση με τις τοπικές κοινωνίες αναλωνόμαστε στη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών τέτοιων που θα στοχεύουν στη συγγραφή του προγράμματός μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Κυρία Βαζή, αντίστοιχα το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Λέει κυρία Μέντα, ο λαός μας ήμουν νιός και γέρασα. Αυτόν τον τόπο κάποιοι τον διοικούσαν και τον διοικούν σήμερα. Να θυμίσουμε τον κύριο Γιακαλή, να θυμίσουμε τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια συζήτηση ποια είναι τα προβλήματα. Είναι γιατί αυτοί που διοικούν εδώ και 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση δεν τα έλυσαν. Ποιες πολιτικές υπηρέτησαν, ποια συμφέροντα οικονομικά εκπροσωπούσαν. Γιατί λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, να συνεννοηθούμε. Για να συνεννοηθούμε πρέπει να έχουμε συναντήληψη των συμφερόντων που εκπροσωπούμε. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε σε λαϊκή συσπήρωση ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τα συμφέροντα που εκπροσωπούν οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκατασκευαστές. Διότι λένε όλοι οι συνάδελφοι εδώ το νερό. Γιατί έχει φτιαχτεί το φράγμα Κόρης Γεφύρη, αυτό το μεσαιωνικό φράγμα. Γιατί φτιάχθηκε ο Κατράρης. Γιατί το Σαραπιό ξεκύλησε και δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί απλά κανένας από τους πολιτικούς νους της Χίου δεν αξιοποίησε τα κονδύλια προς το συμφέρον του λαού. Τα αξιοποίησε προς το συμφέρον των επιχειρήσεων που ήθελαν τη συγκεκριμένη περίοδο να πετάξουν τα χρήματα στον αέρα.
Ξαναθυμίζω. Βαβακουργία. Βία. Αλουμίνιο στοιχείο. Είναι ο πρωτογενής τομέας τέτοιος που θα στηρίξει αυτόν τον τομέα οικονομίας. Γιατί σκοτώθηκε ο Κάμπος και η Καμπούση και η Εσπεροδοκαλλιέργεια. Γιατί σκοτώθηκαν τα μεσαιωνικά χωριά που είπε ο κύριος Πιλάνης. Η κυβέρνησή του σήμερα τι έχει κάνει για να στηρίξει αυτό το πλούτο των μεσαιωνικών χωριών και να φέρει τουρισμό. Να σας πω τι έκανε. Έφερε το πλοίο στα Μεστά, 8 ώρες ταξίδι, το ίδιο ποσό. Το ίδιο ποσό οικονομικό κόστος το εισιτήριο και το αποτέλεσμα να μην πετάει άνθρωπος. Και άλλη μια ώρα να κατέβουμε από τα Μεστά στοιχείο. Να μιλήσουμε για το πανεπιστήμιο που εφτιάχτηκε με τόσους φαφάρες και με τόσους ταμπούρλα. Πήραν τα ταμπάκικα. Αντί να αξιοποιήσουν τη βιομηχανική ιστορία του τόπου και να φτιάξουν ένα πανεπιστήμιο αντάξιο του νησιού, έχει μετατραπεί σε στάβλο η περιοχή. Να κουβεντιάσουμε για το νοσοκομείο, να κουβεντιάσουμε για το κέντρο υγείας. Για ποια μεσαιωνικά χωριά μιλάμε όταν το κέντρο υγείας του Πυργιού που είμαστε προχτές δεν έχει γιατρούς να μπορούν οι χωριανοί να κάνουν εκεί τις μικροβιολογικές εξετάσεις, τις καρδιολογικές εξετάσεις και χίλια δυο άλλα ζητήματα. Να πούμε για τα ψαράκια την Εγνούσα που δεν έχουν μόνιμο όχι γιατρούς προσωρινούς μιας κρίσης, που δεν έχουν νοσηλευτές. Να μιλήσουμε για τον Νίκο Ναύτου που χωριά όπως τα Καρδάμιλα, η Λαγκάδα, η Σικιάδα, το Βροντάδο το 1948 με την ΟΕΝΟ είχαν κατακτήσει νοσηλευτές και γιατρούς μόνιμους και σήμερα δεν στερούνται από γιατρούς και κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάση στιγμή. Και κλείνω με τούτο εδώ που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το καταρρίξουμε. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί συνάδελφοι, το μεγάλο πρόβλημα της Χίου είναι η νεολαία. Τι θα γίνει με τα μυαλά που φεύγουν στην Κίνα, στη αυτό Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα το δούμε, κύριε Μπαζή, γιατί υπάρχει. Και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν, αυτά τα παιδιά μας που την κεφαλή να κλείνουν δεν έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να απευθύνω μόνο μία ερώτηση και θα πρέπει να διακόψουμε για να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα απευθύνω την ερώτηση και παίρνω αφορμή με αυτό που είπε ο κύριος Αμπαζής. Έχουμε συγκεντρώσει στην αλήθεια, υπάρχει δυνατότητα στην ιστοσελίδα της αλήθειας οι πολίτες οι ίδιοι να απευθύνουν ερωτήσεις. Κατά καιρούς έχουν απευθύνει ερωτήσεις που όσον αφορά το κομμάτι της περιφέρειας και έχουμε συγκεντρώσει τις κυριότερες. Η πρώτη και βασική ερώτηση, την οποία την είδαμε να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές από πάρα πολλούς αναγνώστες και τηλεθεατές, είναι και αυτό που έθεσε ο Γιώργος Αμπαζής. Τι γίνεται με την ανεργία των νέων? Το Βόρειο Αιγαίο έχει αποδεδειγμένα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Και θα ήθελα αμέσως μετά, μόλις ξεκινήσουμε, γιατί τώρα θα περάσουμε σε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις, ο κύριος Καμπούρης, για να μην είμαι άδικη να ξεκινήσω από εδώ αυτή τη φορά, από τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, να μου απαντήσει τι σκοπεύει να κάνει ο συνδυασμός του σχετικά με τη μείωση της ανεργίας. Και να περάσουμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην συζήτηση στα στούντιο της Αλήθειας, στη συζήτηση με τους υποψήφιους για το κομμάτι της περιφέρειας. Έχουμε κοντά μας δύο υποψήφιους περιφερειάρχες, τον κύριο Σπυλάνη και τον κύριο Μουτζούρη, το ξεκίνησα αντίστροφα τώρα, και δύο υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από τον Στέλιο Καμπούρη από το συνδυασμό του Παναγιώτη Χριστόφα και τον Γιώργο Αμπαζή από το συνδυασμό του Σταύρου Τάσου, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Είχαμε μείνει στο κομμάτι που βάζουμε σήμερα στην τελευταία τηλεοπτική συζήτηση που αφορά την περιφέρεια και έχει τις ερωτήσεις των πολιτών. Η πρώτη ερώτηση, η οποία ήταν πάρα πολύ κοινή, έτσι όπως καταγράφηκε μέσα από το site της Αλήθειας, ήταν το κομμάτι της ανεργίας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Κυρία Καμπούρη, έχετε 3 λεπτά προκειμένου να μας πείτε τις θέσεις του συνδυασμού σας για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω, κυρία Μέντα, να είμαι εντός χρόνου, αν και σε ένα τόσο πολύ μεγάλο ζητούμενο, κανείς θα έπρεπε να ξεδιπλώσει τη σκέψη του και τις μελλοντικές ενέργειες που πρόκειται να κάνει ο συνδυασμός μας για αυτό το πολύ σημαντικό και σοβαρό ερώτημα που θέτεται. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι πέρα από το ότι είναι ένα πανελλήνιο θέμα αυτό το θέμα της ανεργίας, εδώ στα νησιά μας το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Και βεβαίως ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο δεν αντιμετωπίζεται με λογικές διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των πλαισίων που τρέχουν αυτή την περίοδο με την προσέγγιση η οποία επιχειρήθηκε από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Και θέλω να πω το εξής. Αν κανείς καθίσει και δει ποιοι άξονες της τρέχουσας περίοδου ενισχύουν κάποιες πολιτικές που συντείνουν στη μείωση της ανεργίας, θεωρώ ότι δεν θα βρει και πολλά πράγματα.
Να πω για παράδειγμα ότι σε τούτη εδώ την περίοδο τρέχουν για παράδειγμα προγράμματα που έχουν να κάνει με την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τρέχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Ένα τρίτο πρόγραμμα αναφέρεται στην ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Με εξαίρεση το τρίτο, δεν έχω ακούσει και πολλά να διαλαμβάνουν χώρες στην περιφέρειά μας. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Δεν θα μείνω στη λογική του τι προτείνουμε εμείς. Υπάρχουν οι θέσεις μας που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, στα έργα, στον πρωτογενή τομέα, στις συγκοινωνίες, στις υποδομές, στον τουρισμό. Οπότε δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό το γενικό λόγο. Μένω στο εξής, ότι εμείς ως περιφερειακή αρχή ή όπου μας τάξει ο λαός της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να συμβάλλουμε στην συγγραφή της στόχευσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η οποία όπως είπα ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2019 και θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβρη του 2020 να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγκριθεί με έναν προβλεπόμενο προϋπολογισμό 660 εκατομμυρίων, δηλαδή διπλάσιο από αυτόν που έχουμε τώρα. Και θα μου πει κανείς, και τι θα κάνουμε ρε καμπούρι εμείς στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Να σας πω λοιπόν κάποιους βασικούς άξονες του νέου ΕΣΠΑ. Προλαβαίνω. Προλαβαίνετε. Ναι, είναι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Πρόκειται για μία αύξηση στους πόρους αυτούς που θα αγγίξει το 35% του προγράμματος. Έχουμε μία πτώση στο 30% για το περιβάλλον και έχουμε και τα ολοκληρωμένα αστικά και αγροτικά, τα οποία είναι σε ένα μικρό ποσοστό 6%, αν και παρουσιάζουν μία αύξηση από το προηγούμενο 4%. Αν αυτά τα βάλουμε σε συνδυασμό με το μικρό ποσοστό που θα διατεθεί πλέον για την προσπελασιμότητα κτλ., θα πρέπει σε μία διαρκή ζύμωση με την κοινωνία να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ολοκληρώσουμε τις τρύπες και τα ελλείμματα της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και άμεσα να στοχεύσουμε με σοβαρότητα και επιστημονική προσέγγιση, τεχνοκρατική αντίληψη, αλλά κυρίως με πολιτική ματιά και στόχευση την επόμενη προγραμματική περίοδο. Γιατί αν χάσουμε, κυρία Μέντα, και την επόμενη προγραμματική περίοδο, δεν ξέρω την επόμενη φορά γιατί ποσοστά ανεργίας θα μιλάμε για τη χώρα μας και ειδικά για τα νησιά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαζή. Κυρία Μέντα, 4 χρόνια για καλής, 5 χρόνια καλογύρου, δούλεψαν και δουλεύουν για να δίνονται χρήματα για το επιχειρήν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα μπορούσε να μην υπάρχει ανεργία, όχι στοιχείο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον πλανήτη, εάν γινόταν 5 απλά πραγματάκια. Μιλάμε για τουρισμό. Κάστρα του νησιού. Κάστρο τυχείου, κάστρο απολύχνων, κάστρο γριάς και δεν συμμαζεύεται. Οικοδόμοι. Να δουλέψουν λοιπόν τα προγράμματα αυτά για να δουλέψουν οι οικοδόμοι. Δεύτερο. Πυροσβέστες. Τα δάση μας είναι στο έλεος της φωτιάς, καταστρέφονται, δεν υπάρχουν αναβαθμίδες που θα συγκρατήσουν και το νερό, θα μπορέσουν να γίνουν εδαιοδοτήσεις, άρα εκατοντάδες νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουλέψουν στο δασικό τομέα. Εκπαίδευση. Στους 380 δασκάλους του νησιού, οι 216 είναι αναπληρωτές, άνεργοι από τις 21 του Ιούνιου. Θα μπορούσαν λοιπόν να είναι επαγγελματίες. Ειδικό σχολείο. Κανένας μόνιμος δάσκαλος, πλην ελαχίστων, ούτε λογοθεραπευτές, ούτε εργοθεραπευτές, ούτε ψυχολόγοι κτλ. Άνεργοι, οι οποίοι δουλεύουν χωρίς ασφάλιση. Υγεία. Σήμερα το νοσοκομείο του νησιού μας έχει σοβαρά προβλήματα σε γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν με τα 800 και τα 700 που παίρνουν. Ναυτεργάτες. Είπαμε για τα παιδιά της ΑΕΝ. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, οι προηγούμενες, έχουν δώσει τα παιδιά μας και των Ινουσών και της ΧΙΟΥ βορρά στο εφοπλιστικό κεφάλαιο με το πρόγραμμα Νέαρχος 850 ευρώ ταξιδεύουν τα παιδιά μας 24 ώρες επί 365 μέρες για να αυγατίζουν τα κέρδη του κάθε κεφαλαιοκράτη, του κάθε εφοπλιστή που θαλασσοπλήγει την νεολαία μας. Άρα λοιπόν δεν θα υπήρχε ανεργία εάν υπήρχαν αυτές οι λογικές, οι οποίες τα χρήματα δεν θα πηγαίνανε για τους μεγάλους και ισχυρούς
που επιδότησε τώρα τελευταία με τα τελευταία μέτρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και κλείνω με το ΦΠΑ. Κοιτάξτε, και ο Γιακαλής. ΦΠΑ θα το δούμε μετά. Αυτό δεν είναι άλλη ερώτηση. Το ΦΠΑ το βάλουμε σε άλλη ερώτηση. Το βάλατε σε ερώτηση. Όχι, όχι ακόμη, θα το βάλουμε σε άλλη ερώτηση. Μία λέξη που νομίζω. Τώρα ήταν αποκλειστικά για την ανεργία. Αυτό λέγαμε τώρα, για το κομμάτι της ανεργίας. Το ΦΠΑ θα το δούμε ξεχωριστά για να έχουν όλη τη δυνατότητα να απαντήσουν σε αυτό. Μία τελευταία λέξη. Αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε και το νησί μας να έχει μηδενική ανεργία εάν γίνουν αυτά τα 5-6 πράγματα που είπαμε και τα οποία εμείς, επειδή πιστεύουμε ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών, μιας και τα μηνύματα από τη Σάμο, τη Μυτιλίνη και την Ικαριά είναι σημαντικά, διεκδικούμε και τους δύο δήμους της Μυτιλίνης, με τον Γιάννη Τοσικά και την Νίκη την Τζιριγότη και με τον Λαρδά στην Ικαρία, θα απαιτήσουμε, θα διεκδικήσουμε αγωνιστικά τα κορδίλια αυτά να πάνε για να δουλέψει η νεολαία του νησιού μας. Το ίδιο ερώτημα τώρα και σε εσάς, με μια μικρή διαφοροποίηση όμως. Γιατί εσείς και οι δύο είστε υποψήφιοι περιφερειάρχες. Είστε οι άνθρωποι που, αν ο λαός σας δώσει την εντολή, αύριο το πρωί θα διαχειριστείτε πιο άμεσα αυτό το θέμα της ανεργίας. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε, γιατί, και γιατί σας ρωτώ, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι, πέρα από τις προθέσεις, είναι και το πώς το διεκδικείς. Υπάρχει και μια πολιτική η οποία καθορίζει πολλές φορές τις αποφάσεις μας. Λοιπόν, κύριε Μουτζούρη, θα ξεκινήσω από εσάς. Βεβαίως. Καταρχήν, να πω για την ανεργία το εξής. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που διερχόμαστε, η περίοδος η οποία οδηγεί στα αυξημένα ποσοστά της ανεργίας. Είναι και ένα άλλο θέμα που δεν το θίγει κανείς. Είναι ότι παράγουμε πάρα πολλούς επιστήμονες σε σχέση με αυτούς που χρειαζόμαστε. Παραδείγματι, κατηγορία των μηχανικών στην οποία ανήκω. Έχουμε 3,2 φορές περισσότερους μηχανικούς από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε γιατρούς 3-4 φορές περισσότερους από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Δήμο μας δεν φτάνουν, κύριε Συνάδελφε. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Όχι, εσείς, κύριε Μπατζέτα, λέτε τόσο ωραία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να με διακόπτει και με διορθώνει. Συγγνώμη, με σεβασμό σας μιλάω. Με διορθώνετε όποτε θέλετε. Δεν έχουμε τις απόψεις σας. Δεν έχω διορθώσει. Πάρα πολύ και όποτε θέλετε και από το χρόνο να πάρετε. Λοιπόν, έλεγα ότι παράγουμε πολλούς επιστήμονες. 75% των οικογενειών στην Ελλάδα σπρώχνουν τα παιδιά τους προς το πανεπιστήμιο. Προς το βάθμιο εκπαίδευση. Αυτό είναι 25 ή 30% σε άλλες χώρες προηγμένες. Άρα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ανεργία, έχω την εντύπωση ότι μία λύση είναι, και τον έφυγε και ο κ. Σαμπατζής, η κατασκευή έργων, δημόσιων έργων και ιδιωτικών. Η κατασκευή έργων, οποιασδήποτε κατηγορία, είναι μια μεγάλη λοκομοτίβα που θα μπορεί να απορροφήσει ανθρώπους. Και με τα 660 εκατομμύρια που επανειλημμένα πολύ ορθά λέει ο κ. Καμπούρης, θα έχουμε, μπορούμε να κατασκευάσουμε έργα που ούτως ή άλλως μας χρειάζονται. Άρα η κατασκευή έργων, νομίζω, θα μπορέσει να μας απορροφήσει ένα ποσοστό νέων τοπικά. Το δεύτερο είναι ο πρωτογενής τομέας. Έχουμε παρατήσει όλοι, και εμείς οι γονείς συμβάλλουμε σε αυτό, το πρωτογενή τομέα. Αυτά τα νησιά του Βορειογέα έχουν μεγάλες δυνατότητες στην πρωτογενή τομέα. Άρα πρέπει με επιστημονικά καταρτισμένους νέους αγρότες, νέους αλλιείς, νέους κτηνοτρόφους να στραφούμε και προς τα εκεί. Γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Το τρίτο κομμάτι που θέλω να πω είναι το εξής. Είμαι πολύ κάθετα εναντίον αυτών που έχουν επικρατήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ευλίγιστων, ευκίνητων μορφών εργασίας. Βλέπω και στα πανεπιστήμια πόσο κατατρίβονται οι άνθρωποι, πόσο ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι ψάχνοντας μια θεσούλα των 8 μηνών και είναι συνεχώς υποχείρια αυτών που αποφασίζουν ποιους θα προσλάβουν. Είμαι κάθετα εναντίον αυτών των μορφών εργασίας. Η εργασία πρέπει να είναι μόνιμη, πρέπει να είναι μετά από κριτήρια επιλογής. Δεν υπάρχει εμβόλια γι' αυτό. Όπως και επίσης καταθλίβομαι στα πανεπιστήμια που κινούμε να βλέπω ότι όλα τα παιδιά κινούνται στην κατεύθυνση των να κάνουν μεταπτυχιακά. Όλα τώρα οι χάρες που μας ζητούνται δεν είναι πλέον να περάσουν ένα μάθημα οι φοιτητές. Είναι να κάνουν μεταπτυχιακά. Γιατί τα μεταπτυχιακά αυτά που μάλιστα και κακώς δίνονται και παμιβή, γιατί πιστεύω ότι όλες οι μορφές, όλα τα επίπεδα της εκπαιδεύσεως πρέπει να είναι δωρεάν. Κύριε Μουτζούρη, πάλι σας διακόπτω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι με το θάρρος. Εγώ είμαι πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκάδες δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της Χίου τρέχουν να κάνουν μεταπτυχιακά, γιατί η κυβέρνηση του κ. Σπυλάνη πρημοδοτεί όχι τα χρόνια υπηρεσίας που συνάδελφοί μας έχουν 17 χρόνια στα ξερονήσια για να κρατάνε την πατρίδα ανοιχτή, αλλά επιδοτούν τα μεταπτυχιακά. Εγώ στην κατεύθυνση που λέτε θα είμαι. Δυστυχώς. Δυστυχώς λοιπόν η πολιτική κυβέρνηση και όχι η πολιτική των συναδέλφων ή των παιδιών που θέλουν να πάρουν μεταπτυχιακά. Αφήστε τον τουλάχιστον να ολοκληρώσει τη σκέψη. Καλή προέρχεση. Και συμφωνώ
Ότι, μα στη διακατεύθυνση εκείνου είναι. Ότι στρέφονται όλοι οι νέοι μας και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι προς μεταπτυχιακά, πολλά των οποίων δεν έχουν την ποιότητα που θα έπρεπε να έχει και να έχουν τον τίτλο του μεταπτυχιακού, διότι θεωρούν οι μεν νέοι απόφοιτοι ότι με αυτό παρατείνουν τον χρόνο που είναι όχι στην ανεργία, θεωρούν ότι ακόμη σπουδάζουν, οι δε δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι με αυτούς τους τρόπους μπορεί να προαχθούν και να εξελιχθούν. Και έτσι λοιπόν αυτά τα μεταπτυχιακά, όπως γίνονται, πρέπει να αναθεωρηθούν και να μπουν στη σωστή τους βάση, την ερευνητική, την εξειδικεύσεως. Κύριε Σπυλάνη, σειρά σας να απαντήσετε σε αυτό και φαντάζομαι ότι έχετε και το ερώτημα εδώ έτσι να πλανάτε από τον κύριο Μπαζή. Ότι... Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Γιατί εγώ προφανώς δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ ούτε οργανωμένος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η παράταξή μας είναι μια ένωση πολιτικών ομάδων που Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Σας ξαναδίνω λοιπόν το τρίλεπτο από την αρχή. Από την αρχή. Λοιπόν, στην προηγούμενη τοποθέτησή μου είπα, και ήταν το σημαντικό και κανένας από τους υπολείπους ομιλητές δεν αναφέρθηκε σε αυτό, έχουμε μια παραγωγική δομή η οποία είναι πάρα πολύ ασθενής. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε τη χειρότερη δομή οικονομίας σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Γιατί αγροτικός τομέας, μεταποίηση, τουρισμός είναι μόνο το 16% του καθαρέστου εθνικού προϊόντος, του περιφερειακού προϊόντος, το οποίο στο Νότιο Αιγαίο είναι 35%, στην Κρήτη, μιλώντας μόνο για νησιωτικές περιφέρειες, είναι αντίστοιχο. Άρα δεν έχει γίνει καμία δουλειά στο Βόρειο Αιγαίο σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς και η σημερινή και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, τα θέματα επιχειρηματικότητας, τα θέματα απασχόλησης δεν τα είδαν καθόλου, είναι εντελώς καθόλου. Η κυρία Καλογύρου, παρότι η ίδια λέει ότι προέρχεται από τον επιχειρηματικό τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό το κομμάτι, το άφησε στον αυτόματο πιλότο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα θέματα κατάρτισης, διαβίου, εκπαίδευσης. Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω, πολύ πίσω σε αυτά. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται απλώς στο μηδέν, στο απόλυτο μηδέν, ενώ όλοι με τους οποίους συζητάμε, και επιμένω από τους φούρνους που ήμουν χτες μέχρι τον Αιστράτη και τη Λίμνο, λένε ότι πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση και την κατάρτιση πρώτα των επιχειρηματιών, των πολύ μικρών επιχειρηματιών που έχουμε εμείς στα νησιά μας, μετά των απασχολούμενων και των ανέργων, όλη την γκάμα της εκπαίδευσης είναι σημαντική. Εμείς κάναμε μια συζήτηση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποστηρίξει αυτή τη δράση. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει οι επιχειρηματίες μας, και επιμένω οι μικροεπιχειρηματίες μας, να καταρτιστούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών σε όλους τους τομείς. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την νέα επιχειρηματικότητα, και εδώ το συνδέω και με την νεολαία. Είναι προφανές ότι η δράση του Πανεπιστημίου και από τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την νεοφυή επιχειρηματικότητα και τους διαγωνισμούς που κάνει μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά με την συνδρομή της περιφέρειας, έτσι ώστε να δείξουμε στους νέους τι σημαίνει μικρή επιχειρηματικότητα, πώς μπορούν να κινηθούν στους τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι για τα νησιά μας. Ναι, αλλά και εγώ τις προηγούμενες φορές άφησα χρόνο. Σας ξαναμηδένισε το χρόνο. Ναι. Πρέπει λοιπόν αυτή την πολύ κακή δομή της οικονομίας, μιλώντας για τον τουρισμό ειδικότερα, όταν ξέρουμε ότι ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού, να τα υποστηρίξει κανείς με τον τρόπο που πρέπει, ώστε δημόσιες δομές και ιδιωτική πρωτοβουλία να παντρευτούν και να δώσουν δυνατότητα για νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας εκεί μπορούν να είναι μόνιμες και διαρκείς. Να μπορεί κανείς να στηρίξει τον αγροτικό και τον τροφικό τομέα. Έχουμε υποκαταθέσει τις προτάσεις μας. Πρέπει, και το είπα προηγουμένως, από το χωράφι στο ράφι, πρέπει η περιφέρεια να υποστηρίζει, αλλά θέλει και αναπτυξιακές δομές που η νυν Περιφερειακή Αρχή τις κατήργησε πρακτικά. Δεν υπάρχει κανένας να βοηθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτός αφήνεται στην τύχη του. Επομένως, δεν υπάρχει μαγική μπαγκέτα για να λύσει το θέμα της ανεργίας, όμως είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από τη στήριξη με την ευρύ έννοια της επιχειρηματικότητας να δημιουργήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες. Κύριε Μουτζούρη,
4 λεφτά θα πάρω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω. Το δηλώνω εκ προημίου. Όχι, να με ρωτήσετε. Ωραία, λοιπόν. Νομίζετε ότι σας χρειάζονται για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει. Δεν έχω καμία δίκη. Λοιπόν, μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ήταν κάτι το οποίο το Αιγαίο το είχε. Γνωρίσαμε όλοι τις διακυμάνσεις τις οποίες έγιναν. Είδαμε σε κάποια νησιά καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Τα 5 νησιά του Αιγαίου τους κράτησαν, αλλά σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό. Θέλω να μου πείτε καταρχήν τη θέση σας γι' αυτό, δηλαδή αν συμφωνείτε σε αυτήν την ταύτιση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ με το μεταναστευτικό, για να σας προλάβω, είναι ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια της συζήτησης, γιατί αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Και απ' την άλλη, πώς θα διεκδικήσετε σαν μελλοντική περιφερειακή αρχή, αν οι πολίτες σας δώσουν αυτό το αξίωμα, τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Κοιτάξτε, το ΦΠΑ θεωρώ ότι είναι μια παρονυχίδα του όλου προβλήματος. Το πρόβλημα είναι η επιβοήθηση της νησιωτικότητας και ειδικά της ελληνικής νησιωτικότητας, διότι η νησιωτικότητα στη Γερμανία έχει άλλα προβλήματα, είναι άλλου είδους, η νησιωτικότητα στη Γαλλία είναι άλλου είδους και άλλου εδώ στην Ελλάδα. Και ειδικά σε αυτά τα νησιά που είναι σε μια κρίσιμη εθνικά περιοχή που είμαστε, βρισκόμαστε. Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να γίνει, πιστεύω εγώ, είναι η κυβέρνηση κεντρική, όποια είναι αυτή, να διαπραγματευτεί τον όρο νησιωτικότητα και ειδικά για την Ελλάδα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, να δοθούν βοήθειες τέτοιες, ώστε τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί ακόμα και στην Ελλάδα είναι διαφορετική νησιωτικότητα στο Βόρειο και στο Ανατολικό Αιγαίο από ότι είναι στα Ιόνια νησιά. Τέλειως άλλα τα προβλήματα. Άρα πρέπει να διαπραγματευτεί και να επιτύχει όρους και ρήτρες τέτοιες που να βοηθηθεί η παραμονή του πληθυσμού και η ανάπτυξη τους οικονομική στα νησιά αυτά που έχουμε. Το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι μέρος του συνολικού προβλήματος. Όπως και δεν καταλαβαίνω γιατί όταν δόθηκαν κάποιες μειώσεις πρόσκαιρες του ΦΠΑ, διατηρούνται κάποιες μειώσεις πρόσκαιρες σε κάποια νησιά, δεν διατηρούνται σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παραδείγματι, γιατί η Λίμνος να μην χαίρει αυτής της πρόσκαιρης μειώσεως και όχι η Λέσβος, και να την έχει μόνο η Λέσβος. Ή γιατί να την έχει η Σάμος και να μην την έχει η Ικαρία. Άρα η όποια μείωση πρόσχερη ή μόνιμη θα πρέπει να αναφέρεται σε ΔΟΗ, σε οικονομικές υπηρεσίες, ΔΟΗ και όχι μόνο σε επιμέρους νησιά. Γιατί τα προβλήματα της Σάμου με τη μεταναστευτικό μεταφέρονται αυτόματα και στην Ικαρία η οποία δεν είχε το μεταναστευτικό πρόβλημα. Άρα εκεί να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι πρέπει αν παραμένουν συντελεστές να είναι για όλες τις ΔΟΗ του Βορείου Αιγαίου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό καθ' αυτό του ΦΠΑ, εγώ νομίζω ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες από τη χώρα μας, συμφωνήθηκε σε πλαίσια μνημονίων, ότι πρέπει να ομογενοποιηθούν οι συντελεστές ΦΠΑ σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό, αν το έχει αναλάβει δέσμευση η κυβέρνηση, και δεν είμαι στη θέση να σας το επιβεβαιώσω, το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει, ότι έτσι συμβαίνει. Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει, αν κάποια στιγμή, απευκταία στιγμή, αρθεί αυτό το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ, να βρεθούν άμεσα μέτρα άλλα, τα οποία δηλαδή θα αναπληρώσουν αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαστε όμοιροι το να υπάρχουν πρόσφυγες που θα έρχονται εδώ για να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ. Είναι σαν να λέμε, ελάτε πρόσφυγες εδώ, ταλαιπωρηθείτε στα νησιά μας για να έχουμε το ΦΠΑ. Δεν πρέπει να συνδέεται το ένα με το άλλο. Το ΦΠΑ το μειωμένο, αν μπορεί να το διατηρήσει η χώρα μας, δεν γνωρίζω αν τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Πρέπει να ταυτιστεί με την νησιωτικότητα και την κρίσιμη θέση που βρίσκονται αυτά τα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο, δίπλα από τη γείτονα η οποία μονίμως μας δημιουργεί προβλήματα. Αλλά αν δεν υπάρχει το ΦΠΑ το μειωμένο και αναγκαστούμε να το εφαρμόσουμε και σε αυτά τα νησιά, το αυξημένο, νομίζω ότι πρέπει άμεσα να δοθούν αντίμετρα, άλλα μέτρα και μεγαλύτερο οικονομικό ύψος, ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις απώλειες. Και πέραν αυτού, θεωρώ ότι συνολικά το ΦΠΑ στη χώρα μας παρά είναι αυξημένο και είναι αντικίνητρο αναπτυξιακό. Δεν βοηθάει την ανάπτυξη το μειωμένο ΦΠΑ όπως εφαρμόζεται στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Κύριε Γαβούρη. Κυρία Μέντα. Νομίζω ότι το γνωρίζετε το σύστημα. Όχι, απλά το γνωρίζω. Απασχολεί όλους μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συμμετείχα την τελευταία, όλη αυτή την πενταετία, ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης Κεντρικής Ενωσδήμων Ελλάδας, συμμετείχα στην Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής της Κεντρικής Ενωσδήμων Ελλάδας. Και ξέρετε, το θέμα αυτό το εξαντλήσαμε και το έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε επίπεδο προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα πρέπει να πούμε, κύριε Μουτζούρη, ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για ομογενοποίηση είναι ιδεολειπτικές και δικές τους. Από τα πλέον επίσημα χείλη των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών έχει διατυπωθεί ότι ουδέποτε ζητήθηκε η εξίσωση των
του νησιωτικού ΦΠΑ με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ως εκ τούτου, είναι ζητήματα κεντρικών πολιτικών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έτσι ήθελε για τα 50-60 εκατομμύρια. Αυτό μιλάμε. Αυτό το ποσό είναι το χρόνο. Στοχεύοντας που δεν το ξέρω, και το εγκληματικότερο όλων ήταν αυτή η σύνδεσή του με τα νησιά που έχουν το πρόβλημα με το προσφυγικό. Απλά είναι τα πράγματα, κυρία Μέρκελ. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης με συνομιλητή την κυβέρνηση, με επιχειρήματα να πιστεί. Εάν δεν τα καταφέρουμε, κυρία Μέντα, ο μόνος δρόμος που μένει είναι η αγωνιστική διεκδίκηση. Προκειμένου να κρατήσει. Βεβαίως, κυρία Μέντα, κάποια στιγμή η κεντρική κυβέρνηση, όποιας απόχρωση και αν είναι αυτή, θα πρέπει να μας νιώσει στο πετσί της. Εάν λοιπόν εμείς μένουμε σε επίπεδα ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, ψηφισμάτων, να σας πω την αλήθεια, εντάξει, λέω, κρατήσει τη δημοσιότητα καμιά 2-3 μέρες, ξεχαστήκαμε. Δυναμική διεκδίκηση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει να πείσουμε τις κοινωνίες μας μέσα από αυτή τη διαρκή ζήμωση που ανέφερα εμείς σαν συνδυασμός, ότι θα επιδιώξουμε και σε σταθερή βάση με τις κοινωνίες των νησιών μας, να πείσουμε ότι στην περίπτωση που οι κεντρικές κυβερνήσεις ασκούν πολιτικές που αποβαίνουν σε βάρος ημών, θα πρέπει τότε να μας νιώσουν στο πετσί τους και να τους πούμε ότι ως εδώ δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε τετελεσμένα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον η κυρία Περιφερειάρχης, εκείνο το οποίο εγώ προσλάμβανα όταν τη συναντούσα στα συνέδρια, είχε μια πολύ καλή επικοινωνία, επαφή με την κυβέρνηση, και δεν την είδα, εν πάση περιπτώσει, να βγει ποτέ δυναμικά στη διεκδίκηση της διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας, και η παρουσία της δεν έγινε καθόλου αισθητή. Έχει στείλει η περιφέρεια, μπορεί, έχει επιστολές διαμαρτυρίας. Σας παρακαλώ, για επιστολές μιλάτε, μα είπα ότι εμείς τις επιστολές τις θεωρούμε, κυρία Μέντα. Προτείνει άλλο τρόπο. Κυρία Μέντα, δεν θα διαφωνήσουμε ότι η επιστολή, το ψήφισμα, η διαμαρτυρία είναι το πρώτο βήμα. Επιδιώκεις τη συνάντηση, ανταλλάσσεις επιχειρήματα, προσπαθείς να τους πείσεις. Εάν δεν πείθονται, θα αφήσω εγώ τους νησιώτες να υποφέρουν και να ισοπεδώνονται μέρα με τη μέρα, επειδή κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς και ράβουν κουστούμια τα οποία δεν χωράνε στο δικό μας σωματότυπο, να υποβαθμίζουν καθημερινά τη ζωή μας? Όχι λοιπόν, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο την διακρίνει, θα πρέπει στη βάση της εγκύτητας στον πολίτη να ενώνει δυνάμεις και να απαιτεί τα συμφέροντα των πολιτών. Κύριε Σπυλάνη, θα αφήσω τον κύριο Αμπαζή για το τέλος. Εναλλάξει περιφερειακό σύμβουλο. Προσπαθώ να είμαι δίκαιη. Καμιά δύο. Περιφερειάρχη υποψήφιο. Λοιπόν, κύριε Σπυλάνη, ΦΠΑ, μειωμένο ΦΠΑ. Ο κύριο Αμπαζή θα μιλήσει. Όχι, είμαστε φιλόξενοι. Ειδικά για του Μυτιλινιού. Κύριε Σπυλάνη, περιμένω την απάντησή σα. Ναι. Όταν ήρθε το θέμα στη συζήτηση περιφερειακό συμβούλιο, η κυρία Καλογύρου κατάφερε ακόμη μια φορά να μην συσπυρώσει όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, παρότι συμφωνούσαμε όλοι στο θέμα της μη κατάργησης του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, και για μένα είναι από την επιστημονική μου πλευρά σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, θα έπρεπε να βγάλουμε ένα κοινό ψήφισμα. Η κυρία Καλογύρου, όπως συνήθιζε, δεν συσπύρωσε, αλλά διέρεσε, έβγαλε ένα ψήφισμα δικό της, με τα δικά της στοιχεία, αυτό που ήθελε να περάσει ως πολιτικό μήνυμα, και ήταν ένα κείμενο πολύ ασθενικό για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε άλλου είδους πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μειωμένο ΦΠΑ επηρεάζει έχει υιοθετηθεί για να μειώσει το κόστος διαβίωσης των κατοίκων. Είναι αίτημα των νησιωτών της Ευρώπης 30 χρόνια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί τέτοιου είδους πολιτικές. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική με ένα σταθερό τρόπο και διεκδικητικό, γιατί το πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον νησιωτικό χώρο.
η ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού χώρου με την υπηρετική Ευρώπη και τις άλλες περιοχές. Επομένως, πρέπει το ΦΠΑ να μειωθεί. Αν η Ευρώπη δεν θελήσει να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, θα πρέπει να βρει η Ελλάδα άλλους ισοδύναμους τρόπους. Η μειωμένη συντελεστή φορολογία είναι ένας ισοδύναμος τρόπος, γιατί στην ουσία το ίδιο. Υπάρχει το κόστος αντίμετρα, δηλαδή, μιλάτε έτσι. Υπάρχουν και αντίμετρα, γιατί είναι το μείζεις του κόστους διαβίωσης των κατοίκων. Εάν μειωθούν οι συντελεστές φορολογίες, οι οποίοι είναι εντελώς ελληνική υπόθεση, ενώ το ΦΠΑ δεν είναι ελληνικό, το σύστημα του ΦΠΑ είναι ευρωπαϊκό. Το 2020 θα ξανασυζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πιέσεις και εκεί που υπάρχουν εξαιρέσεις να εξαφανιστούν. Άρα χρειάζεται να δει κανείς το ΦΠΑ ευρύτερο. Βέβαια, να πούμε και κάτι ακόμη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν αξιοποίησε το μειωμένο ΦΠΑ που υπήρχαν 30 χρόνια. 30 χρόνια δεν είδαμε που υπήρχε το ΦΠΑ να υπάρξει μια ανάπτυξη. Τίποτα δεν υπήρξε. Σημαίνει ότι δεν αξιοποιήθηκε. Στο Νότιο Αιγαίο αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα. Και παρότι καταργήθηκε σχεδόν σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, η ανάπτυξη υπάρχει εκεί. Άρα θα πρέπει να δούμε με έναν άλλο τρόπο πώς σχεδιάζουμε την ανάπτυξη, το οποίο δεν το έχουμε κάνει. Και θα επιμείνω σε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτά τα ωραία μέτρα που φαίνονται πάρα πολύ έτσι για τους κατοίκους θετικά, ότι αυτό είναι μόνο και τελείωσε και αυτό θα φέρει ανάπτυξη. Δεν θα φέρει ανάπτυξη, χρειάζεται άλλο σχεδιασμό. Αυτό ο σχεδιασμό δεν υπήρξε. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα και μηδενικό ΦΠΑ να έχουμε, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Σίγουρα για εμάς τους κατοίκους των νησιών, και μιλάω για εμάς τους κατοίκους των νησιών, θα υπήρχε σαφώς μία ανακούφιση οικονομική όταν θα πληρώνεις 20, 15, 10% φτηνότερα όποια αγορά αγαθού ή υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορεί κανείς να το δει. Όμως η ανάπτυξη δεν θα έρθει από εκεί. Το πρόβλημα που συζητάγαμε προηγούμενο της ανεργίας δεν θα λυθεί. Κύριε Βασέ. Κοιτάξτε, κυρία Μέντα, χαίρομαι για αυτά που ακούω, γιατί πραγματικά τεκμηριώνεται και σε τούτο εδώ το τραπέζι η διαφορετική προσέγγιση και αντίληψη των δύο κόσμων που εκπροσωπούμε. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή καλλιεργεί ένα ουδέτερο προφίλ, μια ουδέτερη αντίληψη των πραγμάτων και εμείς ξεκαθαρίζουμε και απευθυνόμαστε στους συντοπίτες μας ότι ο φόρος που πληρώνει ο λαός για το τσιγάρο του, για το ψωμί του, για το κρέας του, για το γάλα των παιδιών του, για την κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είναι στοιχείο που είναι προς αξιοποίηση ή μη αξιοποίηση. Είναι πολιτική αντίληψη της κάθε κυβέρνησης, εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να απομιζά τον πόνο του εργάτη, το μεροκάματο, τη σύνταξη κτλ. Όταν παίρνει ο συνταξιούχος ναυτεργάτης 300 ευρώ ή 400 ή 500 του ΤΕΒΕ και από αυτό ένα τεράστιο ποσοστό είναι ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι κερδίζουν αυτό που είπανε οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αστικής τάξης. Στο ΦΠΑ, συγγνώμη, επειδή ακούμαστε και εσείς συνεχώς, το ΦΠΑ δεν πηγαίνει στην τσέπη κανενός. Πηγαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι, κάντε λάθος. Μέσα από την πληρωμή του κάθε πολίτη. Κάντε λάθος. Όταν λοιπόν αγαπητέ φίλε, παίρνουμε πετρέλαιο για τα σχολεία και πληρώνουμε 17% σε κάθε μονάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το απολαμβάνει το παιδί για να ζεσταθεί, το απολαμβάνει οι μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Όταν παίρνει το κρέας, δεν το απολαμβάνει ο εργάτης, γιατί λοιπόν να μην καταργηθούν οι άμεσοι και έμεσοι φόροι που αποτελούν τη γάγκρενα του φτωχού λαού, γι' αυτό το ΚΚΕ λέει κατάργηση των φόρων στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση των φόρων στο ρεύμα, στον ΟΤΕ, στο νερό. Αυτή τη στιγμή πληρώνει ο φτωχός ραγιάς για κάθε κιλοβατόρα ένα τεράστιο ποσό φόρου. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο έγκλημα. Το έγκλημα το ότι δεν λέμε στο λαό την πραγματικότητα που έχει να κάνει ότι είναι οι πολιτικές του κεφαλαίου τέτοιες που θένε τη φορολόγηση. Εσείς λοιπόν εδώ να πέρα ερχόσαστε και μα λέτε ότι αυτόν τον τόπο τον διηγεί το ΚΚΕ. Το διοικεί η λαϊκή συσπήρωση. Μόνο θα πρέπει να μας δεχτείτε πολύ, γιατί μου ειδοποιούν ότι μας τελειώνει γενικώς το χρόνο. Οι πολιτικές απέναντι στο λαό έχουν να κάνουν με μια πολιτική υποστήριξης ή μη υποστήριξης. Εμείς λοιπόν λέμε στις κινητοποιήσεις που γίνηκαν για το ΦΠΑ, ποια ήταν η στάση του κυβερνητικού
του κυβερνητικού κόμματος. Ποια ήταν η στάση της κυρία Καλογύρου? Πήγε με αυτό που υπόθηκε πολύ εύστοχα από το Στέλιο, με ψηφίσματα και απλές παραστάσεις. Το ήθελε η κυρία Καλογύρου, το ήθελε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΦΠΑ, να τον επιβάλλει, να τσακίζει το μεροκάματό μας. Μη λοιπόν καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, η νότια, το νότιο Αιγαίο το ανέπτυξε, το αξιοποίησε και δεν αξιοποίησε τίποτα. Ο λαός του νότιου Αιγαίου, είτε ήταν στη Σέριφο, είτε ήταν στην Κάρπαθο, το ίδιο αδρά πλήρωσε το ΦΠΑ για τα είδη πλατεία λαϊκής κατάστασης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να συνδέεται με το προσφυγικό, δεν μπορεί να υπάρχει ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπάρχει αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων 70-30. Πρέπει να καταργηθούν και να πληρώσει φόρο το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο το έχετε φορό απομονώσει για να πηγαίνετε σκαφάτι στα ταξιδάκια με τους εφοπλιστές. Έρθε και έρθε. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Σκαφάτι δεν θα πηγαίνει ο λαός. Δεν μπορεί άλλος να πηγαίνει. Δεν είναι δυνατόν έτσι. Τρία λεπτά έχετε κι εσείς όπως και οι υπόλοιποι. Δεν έχετε απεριόριστο χρόνο. Βεβαίως. Δηλαδή εγώ σας έφαγα το χρόνο. Σας παρακαλώ. Ξεκινάμε από ένα θέμα και το πάμε σε άλλα 10. Λοιπόν, δεν πάμε σε άλλα 10. Απλά λέμε την αλήθεια. Ωραία, λέμε την αλήθεια. Μπορούσατε να την πείτε λίγο πιο περιορισμένα. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Μέντα για τη διάθεσή σας την καλή. Δεν έχει να κάνει με την καλή διάθεση, έχει να κάνει με θέμα δικαιοσύνη σε όλους. Η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν υπάρχει στον καπιταλισμό. Ναι, ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει αυτό να το υπηρετούμε. Έτσι, δάσκαλε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το υπηρετούμε. Λοιπόν, δυστυχώς για όλους, γιατί από ό,τι βλέπω έχουν μπει πάρα πολλά θέματα και σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Ο χρόνος μας όμως έχει τελειώσει. Και δεν μπορεί κανείς σας να συμπληρώσει και να πει οτιδήποτε. Ο κόσμος, ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό που προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα με τις συζητήσεις και με τα πάνελ είναι να υπάρχει. 30 δευτερόλεπτα θέλω. Κανένα δευτερόλεπτο, κύριε Βαζή. Πρέπει κανένα. Να πούμε ένα μήνυμα. Δυστυχώς και δεν έχει να κάνει με μένα. Έχει να κάνει με εμένα. Θέλουμε να στείλουν τη λαϊκή συσπήρωση στο δεύτερο γύρο. Δεν είσαστε όμως τώρα δίκαιος με τους άλλους. Πώς μιλάτε για δικαιοσύνη όταν εσείς ο ίδιος δεν την τηρείτε? Είναι θέμα αγώνα. Εμένα πάντως με έπεισε για να ψηφίσουν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Να ψηφίσουν αρκετοί. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αμπαζή από τη Λαϊκή Συσπήρωση, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Τον κύριο Στέλιο Καμπούρη από το Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη. Και επίσης τον υποψήφιο περιφερειάρχη, συγγνώμη, σας μείωσα, τον κύριο Μουτζούρη. Δεν πειράζει, σας είδα πιο χαλαρό από όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Καλό σας βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε.